Με διαδικασίες εξπρές αναμένεται να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις ή καταργήσεις 60 οργανισμών του Δημοσίου μέσα στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, εξετάζονται πολλά σενάρια, ακόμη και αυτό της εφεδρείας. Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει πολιτική βούληση να μην υπάρξουν απολύσεις σε μόνιμο προσωπικό. 60 φορείς του Δημοσίου αναμένεται να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Στους φορείς αυτούς εργάζονται συνολικά 3.000 εργαζόμενοι. Οι οργανισμοί αυτοί ανήκουν σε πολλά υπουργεία και αναμένεται να καταργηθούν με διαδικασίες εξπρές, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ψηφισμένος νόμος με τον οποίο μπορεί να καταργηθεί ένας οργανισμός μόνο με μία υπουργική απόφαση. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι πρέπει ή να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει το εξής θέμα. Ένα πράγμα είναι οι δομές οι οποίες πρέπει να μαζευτούν ή να καταργηθούν και ένα άλλο πράγμα είναι το προσωπικό το οποίο υπηρετεί εκεί. Αλλά και από το προσωπικό πάλι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχει το πολιτικό προσωπικό, δηλαδή διοικητικά συμβούλια, πρόεδροι οργανισμών κτλ., το οποίο είναι εξαιρετικά μεγάλο. Και αφετέρου υπάρχει το διοικητικό προσωπικό, δηλαδή υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Μεταξύ των οργανισμών που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν θα είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, Σύνθεση Εταιρεία Έρευνας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, η ΕΔΡΑ, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, το ΟΔΙΟ Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, η ΙΑΣΙΣ. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι στις απολύσεις συναδέλφων, έστω και ενός συναδέλφου. Για μας αποτελεί αιτία πολέμου, συνδικάτο. Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, υπάρχει ένα σχέδιο με τρεις εκδοχές. Απόλυση των συμβασιούχων με τη λήξη της σύμβασης που έχουν υπογράψει, οποτεδήποτε και αν αυτή λήγει. Μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου. Επαναφορά του θεσμού της εφεδρείας για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου με σύμβαση αορίστου χρόνου. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση οργανισμοί οι οποίοι πραγματικά δεν εξυπηρετούν σε τίποτα να κλείσουν. Όμως, γενικά ο δημόσιος τομέας έχει ανάγκη από προσωπικό, άρα με μετατάξεις και με καλύτερη διαχείριση του προσωπικού μπορούμε να δώσουμε λύση και στην καλύτερη λειτουργικότητα του Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα αυτό έχει συζητηθεί ήδη ανάμεσα στους τρεις κυβερνητικούς εταίρους. Στόχος και των τριών κομμάτων είναι να μην γίνουν απολύσεις μόνιμου προσωπικού. Το δικό μας προσωπικό σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και ως κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ή σε σχέση με το εργατικό δυναμικό της χώρας, είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Άρα αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί ότι είναι πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ή ότι παίρνουν πολλά χρήματα για την αμοιβή τους δεν ευσταθεί. Εκείνο το πρόβλημα όμως το οποίο έχουμε, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό, είναι ότι είμαστε πολύ άνισα κατανεμημένοι, με αποτέλεσμα αλλού να περισσεύουν υπάλληλοι και αλλού να μην υπάρχει κανένας. Φορείς που πρόκειται να συγχωνευτούν μεταξύ άλλων είναι ο ΕΟΦ, ο ΕΦΕΤ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 20 μουσεία, οι Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Δικαστικών Λειτουργών με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με το Ταμείο Γεωργίας και Πτηνοτροφίας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Ολοκληρώνει αυτή την ώρα την